Με υπομονή έχουν οπλιστεί από την περασμένη Δευτέρα κάτοικοι αλλά και διερχόμενοι οδηγοί στην Νικόπολη. Και αυτό λόγω των έργων που είναι σε εξέλιξη για την κατασκευή της νέας γέφυρας, τον κόμβο Λαγκαδά και Περιφερειακής. Προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα, έχει διακοπεί η κίνηση των οχημάτων στην οδό Ρέο Κάστρου πάνω από την Περιφερειακή Οδό, ενώ έχει διακοπεί και η είσοδος από την εσωτερική Περιφερειακή στην οδό Ρέο Κάστρου για τα οχήματα που κινούνται πάνω στην Περιφερειακή με κατεύθυνση προς δυτικά. Τα έργα έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη Δευτέρα. Ενημερωθήκαμε από τους κατοίκους δυστυχώς ότι υπήρχε πρόβλημα. Επικοινωνήσαμε αμέσως με την Εγνατία Οδό, ΑΕ, αλλά και με την Ιντρακάτ. Στο τέλος της εβδομάδος κάναμε μια σύσκεψη εκεί στα γραφεία του εργοταξίου της Ιντρακάτ, με εκπροσώπους και της Ιντρακάτ και της Εγνατία Οδού ΑΕ, όπου εκεί μας παρουσίασαν το σχέδιο εκτροπής της κυκλοφορίας που πρέπει να υπάρχει λόγω των έργων που γίνονται στην είσοδο της Νικόπολης. Το σχέδιο αυτό πρέπει να πω ότι έχει εγκριθεί και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και από τη Διεύθυνση Τροχέας. Το χρονοδιάγραμμα που ζήτησα να μου δώσουν για την αποπεράτωση των έργων είναι 4 με 5 εβδομάδες. Οπότε πιστεύω γύρω στα τέλη του Ιούνιου θα αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία και η είσοδος στην Νικόπολη. Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε συνάντηση της διοίκησης του Δήμου Παύλου Μελά με στελέχη της Εγνατία Οδός ΑΕ και της κατασκευάστριας εταιρείας, κατά την οποία τα στελέχη της εταιρείας ζήτησαν την κατανόηση του κοινού, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο σημαντικό έργο θα βελτιώσει την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Δυτικής Θεσσαλονίκης, θα αυξηθεί η πραγματική ταχύτητα κυκλοφορίας και θα εξοικονομείται χρόνο διαδρομής. Βλέπω μια αναρχία. Γίνεται χαμός. Τίποτα άλλο. Δυσκολευτήκατε να έχετε πρόσβαση στην περιοχή? Δυσκολευτήκαμε να μπούμε. Από εκεί απαγορεύεται, εδώ πάλι απαγορεύεται να κατέβεις προς τα κάτω. Είναι κάπως δύσκολη κατάσταση. Για να μπεις μέσα στην Νικόπολη, περνάς κάνεις γύρω. Δηλαδή υπάρχει μια αναστάτηση γενικά, δεν είναι τώρα οπωσδήποτε. Αλλά πρέπει να γίνουν και τα έργα. Χωρίς έργα δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά πρέπει να γίνουν όμως τα έργα. Όλοι θα κάνουν υπομονή. Στους περιφερειακούς δεν κάνουν υπομονή. Τα φανάρια, την αερογέφυρα εδώ της Σταυρούπολης. Πρέπει να κάνεις υπομονή, αλλιώς δεν γίνεται. Εγώ ζήτησα να ενισχυθεί η σήμανση. Υπάρχει σήμανση αυτή τη στιγμή για το σχέδιο αυτό της εκτροπής, αλλά ζήτησα να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, ώστε να μην υπάρχει καμιά έτσι περίπτωση που κάποιος να μην καταλαβαίνει πού πρέπει να πάει και πώς πρέπει να κινηθεί. Από εκεί πέρα δώσαμε και στην δημοσιότητα μέσω του site του Δήμου ποιοι δρόμοι είναι αποκομμένοι, πώς λειτουργεί το λεωφορείο που πάει εκεί και εξυπηρετεί τους κατοίκους. Για να είναι όλοι ενημερωμένοι και να μπορέσουμε αυτές τις 4-5 εβδομάδες να λειτουργήσουμε όπως μπορούμε καλύτερα. Γνωρίζουμε ότι τα έργα έχουν αυτό το κόστος, το κόστος της ταλαιπωρίας, αλλά ξέρουμε ότι μετά από αυτές τις 4-5 εβδομάδες ή μετά την ολοκλήρωση του έργου των κόμβων, το πόσο καλύτερα θα είναι η ζωή για όλους όσους κινούνται στον περιφερειακό και στην πόλη μας γενικότερα. Η πρόσβαση στην Νικόπολη είναι εφικτή μέσω περιφερειακής και της οδού Μακρυγιάννη. Μέσω της οδού Νικοπόλεως αλλά και μέσω της οδού Παλαιολόγου και της Εθνικής Αντιστάσεως, οι διαδρομές οδηγούν στην Ισάβρον και στην ανατολική έξοδο από την Νικόπολη. Μέσω της οδού Παλαιολόγου και της οδού Λέσβου, οι διαδρομές οδηγούν στην οδό Αναγεννήσεως της προέκτασης Ευόσμου και στη δυτική έξοδο και είσοδο Νικόπολης που συνεχίζει μέσω της προέκτασης Μακρυγιάννη τη σύνδεση με την περιφερειακή. Δεν χρησιμοποιούνται προσωρινά τρεις συνολικά στάσεις του δρομολογίου νούμερο 34 του ΟΑΣΤ εντός της Νικόπολης, οι στάσεις Παλαιολόγου 1 και 2, αλλά και η στάση Κάλβου.